να ξεκινήσω από μερικές εκτιμήσεις των επισήμων. Σύμφωνα με πολύ συντηρητικές εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ, η απώλεια των φορολογικών εσόδων ετησίως από αυτή την φοροδιαφυγή των υπερπλουσίων, είτε είναι πολυεθνικές είτε είναι πρόσωπα, βρίσκεται από 4 έως και 10% των συλλογικών φορολογικών εσόδων παγκοσμίως. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει μία υπηρεσία έρευνας και μελέτης, μια διεύθυνση, η οποία εκτιμά πάλι υπερσυντηρητικά ότι τα φορολογικά έσοδα που χάνει συνολικά χάνουν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από αυτή την φοροδιαφυγή των υπερπλουσίων είναι κάθε χρόνο 50 έως 70 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα έσοδα τα πληρώνει με υπερφορολόγηση το 99,99% των κοινωνιών, είτε είναι μισθωτοί, συνταξιούχοι, είτε είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όλοι οι υπόλοιποι εκτός από αυτούς που έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν αυτά τα παράθυρα. Και την πληρώνει και το κοινωνικό κράτος με συρρήκνωση των δαπανών για την παιδεία, την υγεία, την κοινωνική ασφάλιση, την προστασία του περιβάλλοντος. Στα χρόνια της κρίσης, γιατί να μην ξεχνάμε ότι η κρίση που κλείνει περίπου μια δεκαετία, η τελευταία ξεκίνησε από την κρίση του χρηματοπιστωτικού συστήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στα χρόνια της κρίσης, ακόμη και οι νεοφιλελεύθεροι ομολογούν ότι αυξήθηκαν επικίνδυνα οι ανισότητες και ότι το κομμάτι αυτό των πολύ πλούσιων είχε μια εντυπωσιακή αύξηση εισοδημάτων. Πού οφείλεται αυτή η φοροδιαφυγή? Οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχουν νόμιμοι ή νομιμοφανείς τρόποι και τεχνικές όπου μπορεί κανείς να κρύβει τα κέρδη του, να κρύβει το μαύρο χρήμα ή το προϊόν διαφθοράς και να το παρκάρει κάπου χωρίς να φαίνεται ποιος είναι από πίσω, ποιος είναι ο πραγματικός κάτοχος αυτών των χρημάτων, πληρώνοντας γελίους ή και μηδενικούς φορολογικούς συντελεστές. Αυτή η τεχνική γίνεται με τη βοήθεια τραπεζών, ειδικευμένων φορολογικών και δικηγορικών εταιριών και οδηγεί στο να μην φορολογούνται τα κέρδη εκεί που παράγονται, αλλά να κρύβονται πίσω από εικονικές συναλλαγές. Το αποτέλεσμα είναι ότι ενώ μια μικρομεσαία επιχείρηση φορολογείται με 30% περίπου, μεγάλες πολυεθνικές, η Fiat, η Starbucks, μεγάλες τράπεζες, φορολογούνται με συντελεστές κάτω από 1%. Οι τεχνικές είναι, για την Starbucks να πούμε, που έγινε μια ειδική έρευνα, ότι αγοράζει το προϊόν που χρησιμοποιεί, τις διάφορες ποικιλίες καφέ, από μια άλλη εταιρεία που ανήκει στον όμιλό της και τα αγοράζει αυτά χρυσάφι. Και αυτή η εταιρεία που προμηθεύει τον καφέ εδρεύει σε μια χώρα όπου δεν φορολογούνται τα κέρδη ή κοστολογούνται πάρα πολύ οι πατέντες. Όταν βρίσκεται μια καινούρια τεχνική, ένα καινούριο προϊόν, μια καινούρια τεχνολογία, η εταιρεία μαμά την αγοράζει από μια εταιρεία θυγατέρα και την κοστολογεί 500, 1000 φορές παραπάνω από ό,τι πραγματικά κόστησε, έτσι ώστε να μηδενίζονται τα κέρδη. Το ερώτημα είναι, μπορούμε να κάνουμε κάτι για να αντιμετωπιστεί αυτή η μάστιγα αυτής της τεράστιας φοροδιαφυγής, η οποία οδηγεί σε κατάρρευση της κοινωνίας, γιατί υπερφορολογούνται σχεδόν όλοι οι υπόλοιποι
και συρρυκνώνεται το κοινωνικό κράτος. Η απάντηση είναι ότι τεχνικές υπάρχουν. Τεχνικές υπάρχουν. Αυτό που λείπει είναι η πολιτική βούληση για δύο λόγους. Ο ένας είναι γιατί οι νεοφιλελεύθερες αντιλήψεις κυριαρχούν και στην Ευρώπη και πλανητικά. Και ο δεύτερος, πιο πεζός, πιο κοινικός, πιο υλικός, είναι ότι πολλοί που έχουν συμφέρον, γιατί είναι εμπλεγμένοι μέχρι το λαιμό σε αυτές τις διαδικασίες, κρατούν τα κλειδιά σε πάρα πολλές κυβερνήσεις. Πώς μπορεί αυτό το πράγμα να αντιμετωπιστεί και να σπάσει ή τουλάχιστον να περιοριστεί δραστικά? Δεν μπορεί να γίνει από ένα κράτος μόνο του. Απαιτεί ευρωπαϊκή και διεθνή συνεργασία. Οι τρόποι που μπορεί να γίνει αυτό είναι, πρώτον, λίστα φορολογικών παραδείσων. Υποχρέωση των εταιριών, και ας ξεκινήσουμε από ένα μέγεθος και πάνω, να δημοσιοποιούν τις μεταβιβάσεις κεφαλαίων από εκεί που δημιουργούνται σε άλλες χώρες. Το τρίτο και κατά τη γνώμη μου το πιο σημαντικό, να φορολογούνται τα κέρδη εκεί που παράγονται. Πράγμα που απαιτεί με τη σειρά του, εκτός από διαφάνεια, εκτός από λίστα φορολογικών παραδείσων, φορολογική εναρμόνιση. Να φύγουμε από τη λογική της Ευρώπης à la carte, που έχει, για να πάρουμε την Ευρωζώνη, ένα νόμισμα, αλλά 19 διαφορετικά φορολογικά συστήματα. Γιατί μέσα από τις τρύπες αυτής της απουσίας εναρμόνισης μπορούν με νομιμοφανείς ή και νόμιμες σε πάρα πολλά εισαγωγικά διαδικασίες να φοροδιαφεύγουν κέρδη και κεφάλαια πολλών δισεκατομμυρίων. Και φυσικά, για να αποδώσει αυτή η προσπάθεια, θα πρέπει να υπάρχει και ένα δραστικό πλέγμα κυρώσεων αυστηρότατων για τους παραβάτες. Που σημαίνει ότι ευθύνη δεν έχει μόνο αυτός που στείνει αυτή τη μηχανή και έχει τα πολλά λεφτά παρκαρισμένα σε μια εταιρεία σε κάποιο παραδείσιο νησί που έχει απλώς ένα γραμματοκιβώτιο και δεν παράγει τίποτα εκεί όπου υποτίθεται ότι φορολογείται, αλλά και όσοι τον βοήθησαν παραβιάζοντας τους κανόνες να κάνει αυτό το πράγμα. Αν δηλαδή μια τράπεζα ή μια δικηγορική εταιρεία χρησιμοποιεί μεθόδους οι οποίες είναι πέραν των προβλέψεων του νόμου και παραβιάζουν τους κανόνες, να υφίστανται αυστηρότατες οικονομικές κυρώσεις, πρόστιμα δηλαδή, ή και αφαίρεση της άδειας. Στο Ευρωκοινοβούλιο, υπό την κατακραυγή των αποκαλύψεων, κάνουμε μία προσπάθεια που άλλες φορές καταφέρνουμε πράγματα, άλλες φορές παραμένουμε μειοψηφία. Η Ευρωομάδα της Αριστεράς, για παράδειγμα, έχει πετύχει κάποια βήματα. Ο Στέλιος, που έχει δουλέψει ως μέλος της Επιτροπής, νομίζω ότι θα σας μιλήσει περισσότερο γι' αυτό, κάποια βήματα στην προστασία των whistleblowers, αυτών που αποκαλύπτουν, που βγάζουν στη φόρα, είτε είναι δημοσιογράφοι που χακάρουν, επεξεργάζονται και προβάλλουν, όπως έγινε με τα Paradise Papers, είτε είναι άνθρωποι μέσα από το σύστημα, τραπεζίτες, τραπεζικά στελέχη, που κάποια στιγμή σπάνε αυτό τον κώδικα της σιωπής, δίνουν στοιχεία, μιλάνε, γράφουν κτλ. Αρκετοί από αυτούς βρέθηκαν τυλιγμένοι σε μια κόλλα χαρτί και μπήκαν φυλακή, συνετρίβησαν κτλ. Κτλ. Διότι δεν έχουν την επαρκή προστασία. Κάναμε μια προσπάθεια στο Ευρωκοινοβούλιο και πέρασε μια νομοθεσία που ενισχύει την προστασία των whistleblowers. Μάλλον πέρασε ένα ψήφισμα από το Ευρωκοινοβούλιο που ζητάει από την Κομισιόν και τα κράτη-μέλη νομοθεσία που ενισχύει το ρόλο των whistleblowers. Έγινε λυσόδης προσπάθεια αυτό το ψήφισμα να αποδυναμωθεί,
από την ευρύτερη δεξιά. Κάποια σημεία όμως πέρασαν, κάποια σημεία ροκανίστηκαν. Δυστυχώς οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ήταν σε αυτούς που υπερψήφισαν όλες τις τροπολογίες για την αποδυνάμωση της προστασίας των whistleblowers. Και δεν πρέπει αυτό να μας εκπλήσει. Το δεύτερο είναι ότι προσπαθήσαμε και με μελέτες, με τη βοήθεια ειδικών που ξέρουν τα πράγματα από τα μέσα, να δούμε τις τεχνικές και πώς μπορούν αυτές να περιοριστούν, να ακυρωθούν, για να μην συνεχιστεί αυτή η εκτεταμένη υπόθεση της φοροδιαφυγής. Και εκεί έχουμε καταλήξει σε προτάσεις, σε μπροσούρες. Κανονικά θα πρέπει να τις έχουμε εδώ, να σας τις μοιράσουμε και στα ελληνικά, μπροσούρες της Ευρωομάδας της Αριστεράς. Εκτιμώ ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα τις έχουμε. Γιατί προσπαθούμε, πέρα από την ηθική καταγγελία του θέματος, να πάμε και σε προτάσεις. Και νομίζω ότι και αυτή η εκδήλωση θα πρέπει να συμβάλλει με τον προβληματισμό της, στο να δούμε και τι μπορούμε να κάνουμε. Παρότι το θέμα απαιτεί πρωτοβουλίες όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και στο επίπεδο της G20, να μην υποτιμούμε και τι μπορεί να γίνει και σε ένα κράτος όπως η Ελλάδα, εάν οι σχετικοί μηχανισμοί ενισχύονται, συγχρονίζονται, αξιοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία και υπάρχει και σχετική πολιτική βούληση. Και εκτιμώ ότι είμαστε σε αυτή τη φάση που πρέπει να επιταχύνουμε σε αυτό το τομέα στη χώρα μας. Μόνο παρόλη αυτή την έλλειψη διεθνούς νομοθεσίας για την καταπολέμη της φοροδιαφυγής και μόνο από τις γνωστές λίστες που ήρθαν στην κατοχή μας, η λίστα Φαλσιανή που ονομάστηκε λίστα Λαγκάρτ στην Ελλάδα, η λίστα Μπόργιανς ή κάποιες διασταυρώσεις στοιχείων χάρη στη δυνατότητα ενός πιο ισχυρού πληροφοριακού συστήματος που έχει αποκτήσει η ελληνική διοίκηση, μόνο αυτά οδήγησαν μερικές χιλιάδες συμπολιτών μας που εκπροσωπούν όχι την Ελλάδα που υπερφορολογείται, αλλά την Ελλάδα που φοροδιαφεύγει, να πάνε να κάνουν μόνο μέσα στον τελευταίο χρόνο διορθωτικές φορολογικές δηλώσεις. Ο φόβος δηλαδή φυλάει τα έρημα και πήγαν και διόρθωσαν τις παλιές τους δηλώσεις. Ξέρετε πόσα έχουν καταλογιστεί μόνο από αυτήν την περιορισμένη κλίμακας αλλαγή των διορθωτικών φορολογικών δηλώσεων? 600 εκατομμύρια ευρώ, που είναι διπλάσια από το ποσό που αυτή τη στιγμή συζητιέται να δοθεί για την αναμόρφωση και την ενίσχυση των κοινωνικών επιδομάτων σε αυτούς που τα έχουν ανάγκη. Είναι περίπου όσα δόθηκαν πέρσι με το κοινωνικό μέρισμα στους συνταξιούχους, τους χαμηλοσυνταξιούχους. Είναι τεράστιο ποσό για τα ελληνικά δεδομένα. Κλείνω με το εξής. Δίπλα στην Ελλάδα που υπερφορολογείται, και υπάρχει αυτό και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, γιατί είναι οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και ένα κομμάτι της μεσαίας τάξης, υπάρχει και η Ελλάδα που φοροδιαφεύγει προκλητικά. Και εμείς πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί σε αυτό το διπλό στόχο. Και μια βιώσιμη δίκαιη ανάπτυξη, γιατί αν αυξάνεται η πίτα και ο πλούτος, αυξάνονται και τα φορολογικά έσοδα. Και περιορισμός της κρατικής σπατάλης και νοικοκύρεμα των δαπανών, όπου αυτό είναι εφικτό, χωρίς να θίγουμε το κοινωνικό κράτος. Αλλά το μεγάλο στίχημα για μας, γιατί στην Ελλάδα η φοροδιαφυγή, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ειδικότερων από μένα, είναι ψηλότερη από το μέσο ευρωπαϊκό όρο, χρειάζεται να καταπολεμήσουμε συστηματικά τη φοροδιαφυγή και ειδικά τη φοροδιαφυγή των ρετυρέ της ελληνικής κοινωνίας. Δεν είναι τυχαίο ότι σε κάθε λίστα φοροδιαφυγής από τις γνωστές που βγήκαν στη δημοσιότητα υπάρχει κάποιο όνομα ηγετικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας ή της οικογένειας της ευρύτερης της Νέας Δημοκρατίας ή σημαντικών επιχειρηματιών που στηρίζουν με τα μπούνια Νέα Δημοκρατία. Αλλά πιστεύω ότι από τη στιγμή που αυτή η φοροδιαφυγή των ρετυρέ φύγει το 99,99%,
της κοινωνίας φύγει και το 99% ή κάτι περίπου αντίστοιχο και των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Άρα μπορούμε γύρω από αυτό το θέμα να οργανώσουμε μια ευρεία συμμαχία μέσα στην ελληνική κοινωνία, η οποία να στοχεύσει και σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Σας ευχαριστώ.